Οι πρώτες βοήθειες έχουν δείξει ότι πάρα πολλές φορές έχουν σώσει ζωές και θα πρέπει όλοι να είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτές. Με αφορμή την εβδομάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, το Δημαρχείο της Τρίπολης επισκέφθηκε ομάδα του ΕΚΑΒ, η οποία εκπαίδευσε εργαζόμενους του Δήμου στις πρώτες βοήθειες αλλά και στην χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το 2012 δύο συνάδελφοι, ο Διευθυντής του Παραρτήματος Κρήτης και ο συνεργάτης του, σκοτώθηκαν την ώρα που μετέβαιναν σε εκπαίδευση στην Κρήτη και έτσι θεσπίστηκε με αφορμή αυτό το δυσάρεστο γεγονός μία εβδομάδα που ουσιαστικά ως όφελός της έχει πανελλαδικά να γίνονται τέτοιου είδους ενημερώσεις που αφορούν τις πρώτες βοήθειες και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή για πολίτες. Το ΕΚΑΒ είναι εδώ με απλά λόγια, απλές δεξιότητες, απλή γλώσσα. Η εκπαίδευση απευθύνεται χωρίς να έχει ηλικιακά ή γνωσιακά κριτήρια από μικρά παιδιά, από σχολεία μέχρι ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που με απλές δεξιότητες προσπαθούμε να προάγουμε το να βοηθήσουν στα πρώτα λεπτά μιας επικίνδυνης για την κατάσταση ζωής, μιας ανακοπής, να κερδιθεί χρόνος, να αγοραστεί χρόνος μέχρι να έρθει μια εξειδικευμένη βοήθεια. Αλλά ουσιαστικά το παιχνίδι κερδίζεται σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τα χέρια μας, δύο χέρια αρκούν να σώσεις μια ζωή, ένα εξαιρετικό μηχάνημα που ονομάζεται αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής και καλούμε μέσω των media, των μέσων, τον κόσμο να αναζητήσει τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις. Ο φορέας στην Τρίπολη βρίσκεται εδώ, είμαστε στη διάθεσή σας, είτε ιδιωτικοί είτε δημόσιοι φορείς, για τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις που ένα κέρδος έχουν να αυξήσουμε τα ποσοστά επιβίωσης στην κοινότητα. Δύο χέρια αρκούν, όπως μας τόνισαν και οι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ, για να σώσουν μία ζωή. Ενώ από την πλευρά του Δήμου της Τρίπολης, στηρίζοντας όλη αυτήν την προσπάθεια, έχει μπει στην διαδικασία τοποθέτησης απεινιδωτών σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου η βοήθεια σε τυχόν περιστατικά να είναι άμεση και γρήγορη. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το ΕΚΑΒ, για την πρωτοβουλία που έχει λάβει να εκπαιδεύσει όχι μόνο το προσωπικό του Δήμου, σήμερα είναι εδώ για το προσωπικό του Δήμου, έχουν εκπαιδεύσει προπονητές, ανθρώπους που βρίσκονται στα γήπεδα και πολλούς πολίτες. Και αυτό γίνεται στα πλαίσια και της πρωτοβουλίας που έχει πάρει ο Δήμος και θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο μήνα, πιστεύω, κύριε Μακαρούνη, την προμήθεια εξωτερικών απεινιδωτών, τους οποίους θα τοποθετήσουμε σε πλατείες, στα γήπεδα, σε πολύ σύχνα στα σημεία. Οι απεινιδωτές συνήθως τοποθετούνται εκεί που υπάρχει συγχρονισμός, υπάρχει πολύ κόσμος. Μηχανήματα που, όπως είπα, έχουν εξελιχθεί, είναι πολύ έξυπνα και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα χρειαστεί να το χειριστεί, οπωσδήποτε απαιτείται μια μικρή εκπαίδευση όπως κάνουμε σήμερα στο προσωπικό του Δήμου, πραγματικά μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές.